Τι λέτε, πέστε μας. Στο ερώτημα σκευωρία ή σκάνδαλο δεν είπατε κουβέντα. Είπατε τι λέει η δικογραφία. Αφήστε, ασχολείται η δικαιοσύνη με τη δικογραφία. Και ένθεν και κακήθεν. Για τη δικογραφία αυτή που συζητάμε σήμερα. Είναι στα πεθερικά του Αρείου Πάγου. Αυτό είναι το θέμα που ασχολεί τη Βουλή. Ή αν υπάρχει σκάνδαλο, Νοβάρτης και γενικότερα σκάνδαλο στη διαφθορά στην υγεία. Θα σου πω εγώ λοιπόν ποιο είναι το σκάνδαλο και ποια είναι η πραγματική σκευωρία. Ένα αυτό. Η Βουλή έχει συστήσει μια εξεταστική επιτροπή για την διερεύνηση, όπως λέει ο τίτλος του, των σκανδάλων στον χώρο της υγείας και μια προανακριτική επιτροπή για την Νοβάρτης. Όποιοι από εσάς είναι νεότεροι βουλευτές και θα τώρα στο Κοινοβούλιο, κάντε τον κόπο να πάτε να προμηθευτείτε το βιβλιαράκι του πορίσματός μας για τα σκάνδαλα στον χώρο της υγείας. Όπου θα δείτε παντεταρισμένος Σιριζέος, όπως ο Κρεμαστενός, ο Σούρλας, η Κεντόρα Παυγιάννη, του Σπίγγελ, Ντέα Πρες της Αυστρίας, όλοι οι Σιριζέοι να σας πούνε για τη διαφθορά της υγείας στην Ελλάδα. Τι κόστησε και τι συμβουλή είχε στη χρεοκοπία της χώρας. Για να μας λέτε εδώ πέρα άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αυτό είναι το θέμα. Ένα αυτό. Παρακαλώ ησυχία. Τι λέει άραγε. Αυτός είναι ο τρόπος που δεν λέω, συνέβαλαν και συνάδελφοί σας στα πορίσματα αυτά. Τι λένε άραγε τα πορίσματα για τη διαρρέγνωση των σκανδάλων στον χώρο της υγείας. Ξέρετε τι λένε. Λένε το απλό και, τα στοιχεία δεν αντρούνται από καμία, από κανένα Σεριζέο, από καμία πηγή άγνωστη. Ήρθαν παράγοντες, επιθεωρητές. Ο κ. Σούρλας, Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας, διαβάστε τα πεπραγμένα του στην έκθεση 12-13. Να φρίξετε για τη διαφθορά των φαρμακευτικών εταιριών στην Ελλάδα. Ο οποίος κατήγγειλε το 2013 σε ειδική ημερίδα στο Χίλτον. Και κατήγγειλε κάτι πρωτοφανές, το οποίο ακόμα δεν διερευνά η ελληνική δικαιοσύνη. Πέρα από την Νοβάρτη στο σκάνδαλο. Συμβιβάστηκαν τρεις εταιρείες στην Αμερική με 350 εκατομμύρια δολάρια. Διότι ακολουθούσαν παράνομες πρακτικές και διεύθυναν κρατικούς αξιωματούχους και ακόμα περιμένουμε τις απαντήσεις αυτό που κατήγγειλε ο δικός σας άνθρωπος. Ο έντεμος Γιώργος Σούρλας και όταν παρέλαβε στην Επιτροπή μας. Ο κ. Κερμαστινός το ίδιο. Ο κ. Ζουρακιτζής σε 4 εκθέσεις. 10, 11, 12, 13 και 14. 5. Αναλύα ένα προς ένα τις αιτίες που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία και ποια ήταν η συμβολή της διαφθοράς στον χώρο της υγείας στη χρεοκοπία της χώρας. Και μάλιστα με αποτελέσματα που τα έχουν δεχτεί και διεθνείς οργανισμοί. Όπως η Γκρέκο, ΩΣΑ. Και τι θέλετε να μας πείτε τώρα, κουβέντα για αυτά τα πράγματα. Τσιμπουδιά, αυτό ακριβώς θέλετε να κρύψετε. Να μην μιλάει η ελληνική βουλή και να μην κατανοεί η ελληνική κοινωνία τι είναι αυτό που συνέβη στον χώρο της υγείας και τι συμβολή έχει στη χρεοκοπία. Αυτό το θέμα σας. Ένα αυτό λοιπόν. Πάμε λοιπόν στο θέμα της Νοβάρτης. Το μεγάλο ερώτημα και το πελώριο είναι σκευωρία ή σκάνδαλο. Εσύ λέτε σκευωρία, μάλιστα. Ας πάμε λοιπόν σε ένα-σένα στους σκευωρούς. Παρακαλώ ησυχία. Δημήτρος Κρεμαστινός για τη διαφθορά στην υγεία. 17 δις τα τελευταία μόνο χρόνια η διαφθορά συνολικά στην υγεία. Και τότε πόνεσε από τα είδα. Η απάντηση είναι δυστυχώς ναι. Και στο ερώτημα πού είναι αυτά τα λεφτά, πού πήγαν, κάποιοι πρέπει να το έχουν πάρει. Δεν εξαφανίστηκαν άλλωστε. Γιατί δεν τα βρίσκουν, αυτό είναι το βασικό ερώτημα για τη διαφθορά στην υγεία και αυτό διερευνάμε χρόνια τώρα. Και καταλήγει, το κατέθεσε αυτά στην Επιτροπή μας. Και καταλήγει, η ιατρική διάγνωση είναι ότι η κοινωνία μας είναι άρρωστη. Το θέμα της διαφθοράς στην υγεία είναι απόσπαστα συνδεδεμένο με τη διαφθορά αυτή καθ' αυτή, η οποία αυτή τη στιγμή, το 14 αυτό, όπως διαπιστώνουν όλοι, εγχώριοι και διεθνείς οργανισμοί και ευρωπαϊκοί, είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα και κίνδυνος για την επιβίωση της χώρας. Δεύτερος συνωμότης και σκευωρός, Λέαντρος Ρακιτζής, από το 9 μέχρι το 14 επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης, επιλεγμένος από εσάς τους ίδιους. Στο πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο, το 13, στον υγειονομικό τομέα έχουν αναβληθεί τελευταία χρόνια στρεβλώσεις και περιοχές γκρίζας οικονομίας που πρέπει να ελεγχθούν και να καταπολεμηθούν αμήλικτα. Η σπατάλη, η παραοικονομία και η διαφθορά έχουν πιάσει ταβάνι. Η ύπαρξη διαφθοράς είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο υγειονομικός τομέας. Πρέπει να αναδειχτούν τα σημεία εκείνα τα οποία εκτρέφουν τη διαφθορά, τη σπατάλη, την απάτη. Παραθέτει μία σειρά από κατηγορίες εταιριών που ενέχονται για αυτά τα πράγματα. Και είναι όλα καταχωρημένα στο πρακτικό μας. Το πόρισμα της Επιτροπής. Δεν το είδατε όμως πριν έρθετε εδώ. Δωρεάν είναι, μπορείτε να το πάρετε από το 148. Τρίτος, μεγάλος σκευωρός. Σκυκοφάντης και σκευωρός. Γεώργιος Σούρλας.
Γενικός Γραμματέας, παρακαλώ, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέχρι το 2014. Διορισμένος από εσάς, κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε λοιπόν. Είχε φτάσει ο άνθρωπος στο απροχώρητο. Έστειλε συνεχώς δικογραφίες στις εισαγγελικές αρχές και απάντηση καμία. Ώσπου έφτασε να πει μια δημόσια δήλωση που δεν άντυχε με κυβέρνηση δική σας. Κατακλείδη, όταν υπάρχει πολιτική βούληση, δεν υπάρχει διαφθορά. Και όταν υπάρχει διαφθορά, δεν υπάρχει πολιτική βούληση και καταπολέμησή της. Ήρθε η ώρα για ένα νέο πολιτικό σύστημα και αν δεν συμβεί αυτό, η βία εξέγερση είναι αναπόφευκτη. Διότι τα ποσά που το έφερναν οι επιθεωρητές ήταν ηλικιώδη. Και αυτά τα ποσά που είπαμε οι υπουργοί δικοί μας για 23 δις μαύρο χρήμα στο χρήμα, στο μαύρο χρήμα στο φάρμακο και 85 περίπου δις το 24% όπως είπε ο Νικολούδης κάποτε υπουργός διαφθοράς στον χώρο της υγείας. Ότι είναι πραγματικά, ήρθα στην επιτροπή μας κορυφαία στελέχη των επιθεωρήσεων και είπαν ότι είναι πραγματικό και προσεγγίζεται. Ότι είναι τέτοια νούμερα. Υπολογίσατε λοιπόν, μιλάμε για δεκάδες δις και ψάχνουμε να βρούμε τι έφτιαξε που χρεοκόπησε η χώρα. Προσθέστε σε όλα αυτά και τα 55 δις μαύρο χρήμα της τελευταίας δεκαετίας στα εξοπλιστικά για να καταλάβει ο ελληνικός λαός γιατί χρεοκόπησε η χώρα. Ναι, και πάμε. Εντάξει, είμαστε σε λάθος χρόνο. Και πάμε λοιπόν στη δικογραφία που έρχεται σήμερα. Σκευωρία λοιπόν ή σκάνδαλο. Από όλες τις παρατάξεις περιμένουμε το απαντήσεων. Πρέπει να είναι καθαρή θέση σήμερα στον ελληνικό λαό. Τι πιστεύετε, υπάρχει σκάνδαλο στην υγεία, υπάρχει σκάνδαλο στην Οβάρτης? Αυτό είναι το θέμα. Τα υπόλοιπα όλα θα στα βρει η δικαιοσύνη. Διότι αυτό που είπε ο κ. Πλεύρης πριν, αυτή η δικογραφία με τις δύο καταθέσεις του κ. Αγγελή και της κ. Ράικο, που τις καταθέσεις τις θυμήθηκαν όλοι αφού έφυγαν από τη θέση που κατήχαν, κ. Ράικο δύο χρόνια μετά θυμήθηκε ότι πιέζεται από τον Παπαγγελόπουλο, ενώ όταν παρατήθηκε τον Απρίλιο του 2017. Με μια μακροσκελέστατη δήλωση, τι έλεγε? Μιλούσε για τεράστια διαφθορά των κρατικών αξιωματούχων και μαύρο χρήμα στην υγεία 28 εκατομμυρίων. Ψάξτε να βρείτε τη δήλωσή της. Και επί δύο χρόνια δεν ασχολείται κανένα με τη δήλωση της κυρίας Ράικο, ασχολούνται τώρα γιατί δεν τα βρήκε καλά. Ακόμα και με τη δημοσιογράφου που έκανε ερευνητική δημοσιογραφία, την πείραξε ακόμα και η Γιάννα Παπαδάκο, που επί χρόνια, επί δεκαετίας διερευνά, ασχολείται με την έρευνα στον χώρο της υγείας και τα αποτελέσματά της και τα γραπτά της είναι καταπληκτικά και άλλωστε τα αξιοποιούν και οι εισαγγελείς εμπολείς. Μη διακόπτετε. Επίσης ο κατάλογος των σκευωρών. Ο κατάλογος των σκευωρών είναι μακρύς. Ακούστε λοιπόν. Δεν θέλετε να ακούσετε, δεν πειράζει. Εκτός από την τύφλωση υπάρχει η κόφωση. Δεν είναι βασικό πράγμα αυτό. Όπως θέλετε, δικό σας θέμα είναι. Δικά σας είναι τα όργανα, δικά σας ρυθμίστε όπως θέλετε. Εγώ θα τα πω αυτό, θέλω να πω. Προσθέτω στους σκευωρούς. Γιατί είχα ένα καζιδάκι, εξοργίζεστε. Εντάξει. Προσθέτω λοιπόν και άλλους σκευωρούς. Ακούστε μία επερώτηση το 11 Νοέμβριο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα σας το πω μετά ποιος θα μου πει, θα το καταλάβετε ποιος. Από δεκαετίας βλέπουν το φως της δημοσιότητας καταγγελίες το 11 για κακοδιαχείριση και κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος στον ευρύτερο υγειονομικό χώρο. Στα νοσοκομεία, στους ασφαλιστικούς οργανισμούς έγιναν αναφορές από διοικήσεις, υπουργούς κλπ. Που μιλούσαν για τροπτικά, πυράγχας και ανίκανες διοικήσεις οικονομικών φορέων και προσέξτε το, των πολιτικών προϊσταμένων τους. Τονίζω, των πολιτικών προϊσταμένων τους. Παρακάτω. Το έγκλημα συνετελέστη όλα αυτά τα χρόνια και υπήρξε η εκτέλεσή του επί σειρά ετών. Από ανάλγητος, μην πω την άλλη φράση. Ποιος ήτανε? Επερώτηση που υπογράφει η κυρία Ντόρα Μπαγκογιάννη, ο κύριος Αβγενάκης, ο κύριος Μαρκογιαννάκης, ο Κώστας Οκυλτίδης και ο Γιώργος Κοντογιάννης. Και αυτός σκευωρός για το θέμα του χώρου της υγείας. Πάμε λοιπόν, επίσης προσθέτω στους σκευωρούς, ο κύριος Ολβέρδος το ξέρει, όταν συζητούσαμε εδώ την πρώτη φορά τη δικογραφία, υπήρχε ένα δημοσίευμα του Der Spiegel και του Der Press στην Αυστρία, όπου είχαν αφιέρωμα στο μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των νομικών στη χώρα που ήταν το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Και θα σας πω μετά γιατί το είπε αυτό το Der Spiegel. Όμως πριν αυτό, ας πάμε λίγο στο έγγραφό σας. Το έγγραφο. Ας το αξιολογήσουμε τώρα εδώ και λίγο νομικά. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, είστε νομικός και καλός από ό,τι με πληροφορούμε. Ξεκινάμε από το τέλος, από τα τελευταία δικήματα. Αφήνω την κατάχρηση εξουσίας. Η κατάχρηση εξουσίας ξέρετε πολύ καλά ότι δεν σειραίει αλήθως με την παράβαση καθηκόντος. Απορροφάτε. Α, τι το βάζετε λοιπόν, εσείς το ξέρετε τα νομικά.
Εκ του περισσού. Ένα είναι το αδίκημα. Σας λέω λοιπόν, για να δούμε λοιπόν την κατάχρηση εξουσίας. Τι λέει ο ίδιος ο κύριος Αγγελής όταν έθεσε στο αρχείο της Μηνής Σαμαρά, Βενιζέλου κλπ. Ότι ο εισαγγελέας, στο αρχείο δεν καμία ευθύνη ο εισαγγελέας. Γιατί, διότι λέει κύριε Πλεύρη, ο εισαγγελέας η ύπαρξη απλής και μόνο πιθανότητα στέλνει σε εξόπλινες πράξεις τον υποχρεώνει να ασκήσει ποινική δίωξη. Όχι να στείλει στη Βουλή, να ασκήσει ποινική δίωξη, απλή πιθανολόγηση. Η κυρία Τολουπάκη τι είχε και εισαγγελής διαφθοράς, είχαν έγγραφο το FBI, τρεις μάρτυρες στην Αμερική, τρεις μάρτυρες εδώ στην Ελλάδα, έγγραφα και πορίσματα επιτροπών και υγειονομικών υπηρεσιών και θέλετε να μας πείτε ότι αυτό δεν συνιστά απλή πιθανολόγηση να το στείλει στη Βουλή. Αυτό λέτε. Αυτό συνιστά κατάχρηση. Κρατήστε το. Ποιο θα γελιοποιηθεί στο τέλος θα δούμε. Πάμε στο δεύτερο αδίκημα. Πρόκληση και προσφορά. Αυτό θέλει αμοιβή. Θέλει αμοιβή. Το αναφέρετε πουθενά στο εγγραφό σας ότι υπάρχει έστω και υπόνοια αμοιβής. Τι το πετάτε εδώ, στον αέρα. Το λέτε. Έτσι λέει. Όποιο δίνει υποσχέται αμοιβή. Ουδήποτε φύση. Δεν το λέτε. Το οποίο ώρες πάγος και είναι, μην το συζητάμε εδώ. Πάμε στο άλλο μεγάλο αδίκημα. Ηθική αυτοργία σε ψευδορκία. Σας προκαλώ, κύριε Πλεύρη και κύριε Γεωργιάδη, σας προκαλώ. Επειδή κατηγορείτε τον κύριο Παπαγγελόπουλο για λέω για την ηθική αυτοργία στην ψευδορκία. Να καταλάβετε τι λέμε. Κύριε Λάπα, μην κάνετε διάλογο. Όταν τους ρωτάτε, απαντάνε. Και διακόπτετε τη σκέψη σας. Μην κάνετε διάλογο. Απευθυνθείτε στο σώμα, όχι σε πρόσωπα. Η κατηγορία για ψευδορκία, ηθική αυτοργία στην ψευδορκία, πρέπει προφανώς εννοείται για την ψευδορκία των προστατευόμενων μαρτύρων. Αν αντιλαμβάνομαι καλά. Επειδή λοιπόν έχω μία αρχαιοθέτηση στον Μίνιστρο Σαμαρά και ένα έγγραφο δικαστικό, παρακαλώ πάρα πολύ τη Βουλή και τον Πρόεδρο να ζητήσει από τον Άριο Πάγο την απόφαση αρχαιοθέτησης για να δούμε, διότι έχει σκεπτικό και για τους μάρτυρες. Τι λέει. Είναι ψεύτες, είναι ειλικρινείς, έχουν βασιμότητα αυτά που καταθέτουν. Για να δούμε πού στηρίζεται η ηθική αυτοργία σας για την ψευδορκία. Καταλάβατε. Καταλάβαμε. Κατανοητό είναι. Άρα λοιπόν, τι το βάζετε. Ωραία λοιπόν. Και τώρα, παράβαση κάτοικος σας είπα δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι ένα. Θα σας διαβάσω λοιπόν τι λέει ο κύριος Αγγελής όταν έθετε στο αρχείο. Εντάξει. Το ίδιο πράγμα είναι κύριε Τασούλα. Νομικά δεν διαφοροποιεί τη συσχέτιση της κατάθεσης των μαρτύρων με την κατηγορία για ψευδή κατάθεση ή την ψευδοργία. Το ίδιο πράγμα είναι. Η σύνδεση είναι ίδια. Πάμε τώρα στον κύριο Αγγελή. Ο κύριος Αγγελής λοιπόν ερεύνησε τις ζυγογραφίες, πήρε τις μηνύσεις και αποφαίνεται θα πρέπει να ισχύουν για την εισαγγελική κρίση στο στάδιο της έναρξης ποινικής διαδικασίας η ισχυρή πιθανότητα που υπήρχε και με το παραπάνω λέγεται την κύριο Τολουπάκη. Άρα ορθώς την έστειλε εδώ. Τι άλλαξε από τότε μέχρι σήμερα, μια κατάθεση του καινούργια του κύριου Αγγελή και μια της κυρία Ράικο, η οποία θύμθηκε να καταγγείλει 2,5 χρόνια μετά όσα δεν έλεγε στην παρέτησή της. Εν πάση περιπτώσει, αν νομίζετε ότι η κατάθεση της κυρίας Ράικο με επινιγμούς ακόμα και εναντίον δημοσιογράφου που κάνει χρόνια ερευνητική δημοσιογραφία, την πείραξε, την ενόχλησε ακόμα και η Γιάννα Παπαδάκο, που θα έλεγα ότι τουλάχιστον όσα χρόνια τουλάχιστον διακονεί τη δημοσιογραφία, όλοι τη διαβάζουμε και την ακούμε. Μόνο θετικά είναι ακούμε για την πλευρά. Δεν ακούσαμε κάτι το κακό. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος να πάει και ρωτάει την εισαγγελέα πού βρίσκεται η δημοσιογραφία, τι θα κάνει να τη ρωτήσει. Αυτό είναι κακό, τι μέμπεται. Δεν το καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει. Αυτά είναι τα έγγραφα, κύριε, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, για να τελειώσω. Ξέρετε ότι το Φεβρουάριο του 2018 είχε έρθει ο εισαγγελέας στο Όριο Πάγο, έστειλε δια τον κύριο Κοντουνή τη δικογραφία της Νοβάρτης, της Μηνής Σαμαρά δηλαδή και Βενιζέλου, στην Ψηβουλή. Το Φεβρουάριο του 2018. Δεν κάνατε απολύτως τίποτα από το Φεβρουάριο του 2018, παρότι η δικογραφία ήταν εδώ, στη Βουλή, ήσασταν, θα μου πείτε, στην αντιπολίτευση. Και θυμηθήκατε τώρα 18 μήνες μετά να έρθετε να κάνετε την αίτηση. Και τότε είχατε 30. Δεν είχατε το αριθμό 30. Είχατε τον αριθμό 30, κύριε Πλεύρη. Δεν το κάνατε όμως. Δεν το κάνατε, σας πω γιατί δεν το κάνατε. Όλα αυτά που κάνετε είναι θέλετε ένα πράγμα. Να συσκοτήσετε και να αποσαντοίσετε την κοινή γνώμη σχετικά με το βασικό σκάνδαλο Νοβάρτη. Δεν τα καταφέρετε, ξέρετε γιατί. Γιατί σήμερα σε 20 χώρες η Νοβάρτη ελέγχεται και προσέρχεται στην καταβολή ηλικιωδών προστήμων, αποδεχόμενοι ότι ακολουθεί παράνομες πρακτικές και διαφθείρει κρατικούς αξιωματούχους σε 20 κράτη. Προημερών έκλεισε η υπόθεση της Κίνας με 95 εκατομμύρια πρόστιμο. Και θα σας πω σε ποια άλλα κράτη και θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε. Για την Νοβάρτης, λοιπόν. Σας λέω ότι πριν από λίγο καιρό, για χρηματισμό 3 γιατρών από την Νοβάρτης της ΗΠΑ,
επιβλήθηκε πρόστιμο 310 εκατομμυρίων δολαρίων. Τριών γιατρών. Ο αριθμός έχει σημασία. Θα σας πω και τα άλλα παρακάτω. Θα τα ακούσετε παρακάτω. Ένα αυτό. Δεύτερον, να μην το ξεχάσω, σας προτείνομαι, κύριε Πλεύρη και όλους εσάς, να ζητήσετε από την εισαγγελία του Αεροπάγου να αποκαλύψει όλες τις τηλεφωνικές συνομιλίες του κυρίου Παπαγγελόπουλου με την κυρία Τολουπάκη και με την κυρία Ράικο. Το κάνουμε και σας το λέμε σαν μειοψηφία. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα απολύτως. Εσείς έχετε να κρύψετε. Εμείς τίποτα δεν έχουμε να φοβηθούμε. Και ακούστε. Για τρεις γιατρούς 310 εκατομμύρια. Ακούστε τώρα. Το 2010 η Νοβάρτης καταβάλει 422 εκατομμύρια στη ΣΥΠΑ διότι μερικά φαρμακεία στη ΣΥΠΑ διεύθερες φαρμακοποιούς να προωθούν πρωτίστως δικά της προϊόντα. Το 2016 άλλα 25 εκατομμύρια για το ίδιο θέμα. Το 2016 επιβλήθηκε 125 εκατομμύρια από ό,τι διαβάζω γιατί τηρούσε παράνομες πρακτικές στην Κίνα. Η ίδια εταιρεία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον είπα, πρόστιμο καινούριο 390 εκατομμύρια δολαρίων στην Νοβάρτης για εκστρατεία νέα δωροδοκίας. Τελειώσε, κύριε Πρόεδρε. Δωροδοκίας στα φαρμακεία της. Στην Τουρκία το ίδιο. 85 εκατομμύρια. Στην Νότια Κορέα το ίδιο. 49 εκατομμύρια. Στην Ινδία 7 χρόνια έχουν αντιστοιχεί. Ολοκληρώστε, κύριε Λάπα. Τελείωσε, κύριε Πρόεδρε. Στην Ινδία υπάρχει τεράστια δικαστική διαμάχη μεταξύ του κράτους της Ινδίας και της Νοβάρτης για ένα φάρμακο το οποίο είχε, ξέρω εγώ, αλφα ποσό. Ενώ η δραστική ουσία την προμήθηκε το ελληνικό κράτος δια 100. Στην Ιταλία το ίδιο. Εδώ τώρα. Και κλείνω. Θα σας πω τώρα. Κλείστε, κύριε Λάπα. Κλείστε. Έχετε υπερβεί κάθε... Έκλεισα. Το επαριθμόν 18, 16, 7, 40, 43, 17, 12, 17 έγγραφο το FBI. Οι εταιρείες μέσω ενημέρωσης χρησιμοποιήθηκαν από την Νοβάρτης για πληρωμή δωροδοκιών και ξέπλυμα χρήματος. Οι μικρότερες εταιρείες μέσων ενημέρωσης και η Public Hellas είχαν ενταχθεί στο σχέδιο δωροδοκίας. Ο Φρουρής ενέκρινε τις αιτιολογίες κλπ. Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι πληρώνονταν για την εγγραφή νέων προϊόντων στην αγορά. Δεν λέω ούτε ονόματα ούτε τίποτα. Έγγραφο της Νοβάρτης. Και ένα τελευταίο για να κλείσουμε. Ευχαριστούμε, κύριε Λάπα. Και ένα τελευταίο για να κλείσουμε. Στο ίδιο πόρισμα της Αγγελίας Διαφθοράς υπάρχουν απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες ηγετικών στελεχών της Νοβάρτης. Ηγετικών στελεχών. Ενώ ο Αρνούτ Πλούς Βαντ Άμστελ λέει... Τελειώστε, κύριε Λάπα, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Για να μην διαβάζω, κύριε Πόδιρα. Αυτό άλλωστε θα το καταλάβετε. Θα θέστε ό,τι άλλο έχετε στα πρακτικά. Ευχαριστούμε θερμά. Από τις απομαγνητοποιημένες συνομιλίες που υπάρχουν στη δικογραφία και υπάρχει στο πόρισμα της κυρίας Τολουπάκη. Φαίνονται όλα τα ηγετικά στελέχη της Νοβάρτης να πανηγυρίζουν και να χειροκροτούνται στις συνομιλίες τους γιατί κατάφεραν τις ελληνικές κυβερνήσεις να τη βάλουν τη θηλιά στο λαιμό και ενώ η δαπάνη κατέρεε, τα δικά της φάρμα ανέβαιναν. Αυτό είναι το σκάνδαλο και αυτό σιωπάτε. Το λόγο έχει.